Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει την πρώτη μας επαφή με το Scratch, είχαμε δει το περιβάλλον και είχαμε δει κάποιες έννοιες, οι οποίες ήταν οι πρώτες έννοιες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Είδαμε τα γεγονότα, τα συμβάντα, με τα οποία πυροδοτούν μία σειρά από εντολές. Είδαμε ότι βάζουμε τις εντολές στη σειρά και εκτελούνται. Είδαμε ότι δίνουμε οδηγίες σε κάποια αντικείμενα, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν κάποιες ενέργειες. Και με αυτό κλείσαμε το πρώτο μάθημα. Σήμερα θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και θα βάλουμε κάποιες καινούργιες έννοιες. Σίγουρα θα μιλήσουμε για επαναλήψεις σήμερα, λούπες. Καταρχάς, το συγκεκριμένο έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, όπως και τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχει βγάλει η Raspberry και η Coder Dojo, είναι διαθέσιμα σε τρία pathways. Pathways είναι μια σειρά από μαθήματα, με την ευκαιρία να τα κοινοποιήσω και αυτά, θα τα βάλω στο chat, θα τα σηκώσω και στο YouTube μετά που θα σηκωθεί. Αυτό το πρώτο είχε δοθεί το Σεπτέμβρη του 20. Το δεύτερο δόθηκε μετά από 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Αφορούσε μια σειρά μαθημάτων για το πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει έργα που έχουν να κάνουν με την προσωπική του ευεξία και την προστασία του πλανήτη. Ήταν θεματικά δηλαδή pathways. Αν μπει δηλαδή κάποιος μέσα θα δει συγκεκριμένα έργα που μπορεί να δοκιμάσει. Οπότε τα δίνω και για να πειραματιστείτε. Και αυτό που βγήκε, το τρίτο είναι αυτό που βγήκε το φετινό Σεπτέμβριο και στο οποίο βασιζόμαστε, είναι ακόμη πιο βελτιωμένα έργα με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έννοιες προγραμματισμού. Τα τρία από αυτά, οι τρεις ομάδες από έργα είναι σε Scratch, δηλαδή αν μπούμε μέσα σε κάθε ένα από αυτά θα δούμε κάποια έργα που είναι διαθέσιμα για να το δοκιμάσει κάποιος. Τα πρώτα τρία είναι σε Scratch. Τα επόμενα δύο είναι σε Python και το τρίτο είναι σε Unity. Το Unity είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο φτιάχνει κάποιος παιχνίδια, 3D, κινούμενα σχέδια κτλ. Και τα τρία τα έχω βάλει στο chat, θα τα σηκώσω και στο YouTube αργότερα. Λοιπόν, σήμερα θα επικεντρωθούμε στην έννοια της επανάληψης. Θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο στην τελική του μορφή θα μοιάζει με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε τη γάτα του Scratch, η οποία περπατάει μέχρι το λεωφορείο, έναν υποπόταμο, ο οποίος πετάει μέχρι το λεωφορείο και το λεωφορείο ξεκινάει και φεύγει. Θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στην κίνηση της γάτας. Ο υποπόταμος κάνει παρόμοια, με σκοπό να κάνουμε και κάποια εξέλιξη του έργου στο τέλος, θεωρώ ότι θα το προλάβουμε. Όπως βλέπουμε, ουσιαστικά υπάρχουν δύο κινήσεις. Η κίνηση της γάτας, η οποία επαναλαμβανόμενα φτάνει μέχρι το λεωφορείο, τον υποπόταμο τον αγνοούμε για τώρα, και το λεωφορείο το οποίο αφού φτάσει η γάτα ξεκινάει. Έχουμε τη γάτα. Τη γάτα αυτή τη φορά δεν θα την απομακρύνουμε, θα την αφήσουμε μέσα στο παιχνίδι. Θα βάλουμε ένα υπόβαθρο, θυμίζω το υπόβαθρο είναι κάτω δεξιά, επιλέξτε υπόβαθρο. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε φυσικά. Εδώ πέρα χρησιμοποιούν στους εξωτερικούς χώρους το υπόβαθρο με το όνομα School. Θα βάλουμε και το δεύτερο αντικείμενό μας. Πάμε στα αντικείμενα και πληκτρολογούμε Bus για να βγούμε το λεωφορείο. Έχει ένα λεωφορείο εδώ πέρα, το βάζουμε και αυτό μέσα. Αυτά τα δύο αντικείμενα θα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Επόμενα βήματα για να προετοιμάσουμε τη γάτα μας να κάνει την κίνηση. Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη, η γάτα δεν χωράει στην πόρτα. Εδώ έχουμε το μέγεθος, τη μικραίνουμε. Τη φτάνουμε σε ένα μέγεθος και θέλουμε επίσης να την κάνουμε να γυρίσει από την άλλη πλευρά. Υπάρχει εδώ μια επιλογή που λέγεται κατεύθυνση. Εάν την πατήσουμε, εμφανίζει αυτό εδώ πέρα το κυκλικό, με τις μοίρες τέλος πάντων. Το γυρνάμε από την άλλη, αλλά κοιτάξτε εδώ η γάτα πώς έχει γίνει.
Τι παρατηρείτε? Γύρισε 180. Γύρισε 180. Θέλουμε εμείς να γυρίσει... όχι... 360. Θέλουμε... Όχι. Πάλι θέλουμε να γυρίσει, αλλά θέλουμε να γυρίσει με κατοπτρικά δηλαδή, όχι περιστροφικά. Οπότε, εδώ σε αυτό το σημείο έχει μια επιλογή περιστροφική και έχει και μια επιλογή κατοπτρική. Οπότε, διαλέγω το αριστερά-δεξιά και ουσιαστικά την έχει γυρίσει τη γάτα από την άλλη, αλλά με κατοπτρικό τρόπο. Okay. Οπότε η γάτα είναι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε τον κώδικά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι, να καταλάβουμε τι είναι η κίνηση που κάνει η γάτα. Η γάτα κάνει μικρά βηματάκια προς τα αριστερά μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εάν πούμε στη γάτα να κάνει μια μικρή κίνηση στα αριστερά, δεν κάναμε κίνηση την προηγούμενη φορά. Αυτό το μπλοκ βρίσκεται στα πρώτα, στην πρώτη ομάδα των μπλοκ, στα μπλε, και ουσιαστικά είναι αυτό που λέγεται κινήσου 10 βήματα. Επειδή κάνει μικρότερα βήματα, του βάζουμε να κάνει 5. Κοιτάξτε τώρα, αν πατάω το μπλοκ, η γάτα τα μικρά βήματάκια τα κάνει, τα βλέπετε. Εμείς θέλουμε αυτή την κίνηση η γάτα να την επαναλαμβάνει. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε μια άλλη ομάδα εντολών στον έλεγχο, στον οποίο υπάρχουν οι επαναλήψεις. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει το επανέλαβε 10, το για πάντα και κάποιες συνθήκες που θα τις δούμε μετά. Εμείς εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το επανέλαβε 10. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω βάλει τη γάτα σε αυτό το σημείο και αν πατήσω αυτή την εντολή για να την τρέξει, βλέπετε τι κάνει. Επαναλαμβάνει αυτή την κίνηση 10 φορές, περπατάει από 5 βήματα. Προσέξτε τι έκανα εδώ πέρα. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, πάτησα την πράσινη σημαία και την κόκκινη για να σταματήσει. Την προηγούμενη φορά, θυμάστε πότε η εξωγήινη που είχαμε φτιάξει ανταποκρίνονταν. Πατάγαμε πάνω στο εξωγήινο. Ναι. Την πράσινη σημαία δεν τη χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά. Ουσιαστικά είχαμε πάει στα συμβάντα και είχαμε επιλέξει αυτό το μπλοκ που έλεγε όταν γίνει κλικ σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό ήταν το συμβάν μας τότε, με αυτό ξεκίναγε το πρόγραμμά μας. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο συμβάν, όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία. Αυτό σημαίνει ότι όταν η γάτα λάβει το σήμα από την πράσινη σημαία, θα ξεκινήσει να κάνει την κίνησή της. Όντως. Και αν ξαναπατήσω την πράσινη σημαία, συνεχίζει. Το οποίο σημαίνει, και προσέξατε ότι εγώ τη γάτα τη βάζω πάντα σε αυτό το σημείο και ξαναξεκινάει. Δεν θα θέλαμε στο πρόγραμμά μας να την τοποθετούμε εμείς. Το πρόγραμμά μας θα θέλαμε να το τοποθετεί από μόνο του. Από μόνο του στην αρχική της θέση. Κάποια ιδέα? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να πάει εκεί που ξεκίνησε. Σωστά. Το εκεί που ξεκίνησε, εδώ πέρα κάτω από το αντικείμενο, υπάρχουν δύο αριθμοί συντεταγμένες. Το χ και το ψ. Το χ εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι 215. Το ψ είναι μείον 134. Οπότε ουσιαστικά, όπου τοποθετώ τη γάτα, υπάρχουν αυτοί οι δύο αριθμοί που μας καθορίζουν πού βρίσκεται η γάτα. Εμείς θέλουμε να το βάλουμε περίπου 210 και μείον 130. Στην κίνηση υπάρχει ένα μπλοκ το οποίο λέει πήγαινε σε μια συγκεκριμένη θέση. Όταν λοιπόν γίνει πράσινη σημαία και πριν περπατήσει η γάτα, θα της πούμε πήγαινε σε αυτή τη θέση. Αυτή η θέση τι είναι? 212 μείον 130. 210 θα πω, μείον 130. Για κοιτάξτε, μόλις πέτσε πάρει στην σημαία, η γάτα πηγαίνει στη θέση την αρχική και μετά προχωράει. Ξαναπατάω την πράσινη σημαία, ξεκινάει από το σημείο που θέλω. Το βλέπετε, έτσι? Οπότε της έχουμε πει να πάει στην αρχική της θέση και να προχωρήσει. Η γάτα δεν φτάνει μέχρι την πόρτα του λεωφορείου. Αν αλλάξουμε να βάλουμε περισσότερα βήματα ή να κάνουμε το επανέλαβε 10, να το κάνουμε 20. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά. Ανάμεσα στα δύο, ή αυτό θα πειράξω, και αυτό θα βοηθήσει να φτάσει στην πόρτα, και αυτό θα βοηθήσει να φτάσει στην πόρτα. Ανάμεσα στα δύο, εγώ θα προτιμήσω να πειράξω αυτό, έτσι ώστε να κάνει κάθε φορά λίγα βήματα και να είναι πιο ομαλή η κίνηση. Αλλά και με τις δύο αλλαγές θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την πόρτα. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε. Έφτασε. Μας κάνει το 20 ή να το πάμε λίγο πιο μπροστά. Για μην... Μάλλον 30. Για 25. 25. Και όταν φτάσει η γάτα στην πόρτα, τι θέλουμε να κάνει. Για κοιτάξτε εδώ. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα. Που για εμάς, το μπαίνει μέσα, πώς μεταφράζεται για εμάς. Εξαφανίζεται. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε στις όψεις. Υπάρχει το εξαφανίσου. Και το βάζω ακριβώς από κάτω. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε τώρα, εξαφανίστηκε η γάτα, πατάω την πράσινη σημαία και παραμένει εξαφανισμένη. Τι θα κάνουμε? Θα την εμφανίσουμε πάλι. Στην αρχή. Όχι. Τέλεια. Ναι. Θα πάρουμε ένα μπλοκ στην αρχή και θα πούμε εμφανίσω. Θα κάνει την κίνηση και θα εξαφανιστεί. Αλλά θέλουμε πάλι ότι πατήσουμε την πράσινη σημαία να εμφανιστεί. Ακριβώς αυτό. Εμφανίζεται, μπαίνει μέσα, εξαφανίζεται. Τέλεια. Τι άλλο έχει η γάτα εδώ που δεν το έχουμε εμείς? Η γάτα κινείται. Κοιτάξτε τα πόδια της. Ξαναβάζω λίγο. Βλέπετε ότι κουνιέται σαν να περπατάει. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Για να κάνουμε τους χαρακτήρες μας να κινούνται. Όχι να περπατάνε δηλαδή, να κινούνται, να φαίνεται ότι αλλάζει κάτι πάνω τους. Τι είναι αυτό που, με το οποίο ασχολούμαστε? Θυμάστε ποιο κομμάτι του χαρακτήρα πειράζαμε? Πώς λεγότανε? Ήτανε στις ενδυμασίες. Ενδυμασίες. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα η γάτα αυτή τη στιγμή έχει δύο ενδυμασίες. Μία ενδυμασία έτσι και μία ενδυμασία έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, εάν μιλάμε για κινούμενα σχέδια, η εναλλαγή ανάμεσα στις δύο ενδυμασίες είναι αυτή που δημιουργεί την ψευδέστηση της κίνησης. Οπότε εμείς τώρα θα πρέπει στην επανάληψη που κάνουμε, όπως η γάτα προχωράει προς το λεωφορείο, στην επανάληψη την οποία κάνει η γάτα, θα πρέπει να βάλουμε την αλλαγή των ενδυμασιών. Αυτή είναι μια καινούργια εντολή στην κατηγορία όψης. Στην κατηγορία όψης, αν κοιτάξετε, υπάρχουν εδώ αυτές οι δύο εντολές. Άλλαξε ενδυμασία συγκεκριμένη. Αυτή τη χρησιμοποιήσαμε την επόμενη φορά. Και επόμενη ενδυμασία. Θα του πούμε λοιπόν αλλάξει ενδυμασία. Πού θα τοποθετήσετε αυτή την εντολή για να μπορεί να την επαναλαμβάνει συνέχεια? Μέσα στο επανέλαβε μαζί με το κινήσου πέντε βήματα. Εδώ δηλαδή κάθε φορά που θα κάνει μία κίνηση θα κινείται πέντε βήματα και θα αλλάζει ενδυμασία. Για κοιτάξτε. Βλέπετε που κάνει αυτή την κίνηση. Σαν κινούμενο σχέδιο. Φαίνεται. Εάν είναι πολύ γρήγορη η γάτα, θα κάνω το εξής. Θα τις βάλω να περιμένει, για να το δείτε λίγο πιο καθαρά, να περιμένει μισό δευτερόλεπτο, για να κάνει λίγο πιο αργά την κίνηση και να την δείτε πιο... Το βλέπετε? Βλέπετε που η γάτα αλλάζει συνέχεια ενδυμασία? Το έχω βάλει πιο αργά. Ναι, φαίνεται καλύτερα τώρα. Ωραία. Να αφήσω την καθυστέρηση ή να τη βγάλω? Κάνω 0,1 ίσως. Πετύχαμε λοιπόν την κίνηση της γάτας μέχρι το λεωφορείο. Το πρώτο μας κομμάτι το έχουμε κάνει. Αφού η γάτα φτάσει μέχρι το λεωφορείο ξεκινάει. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το λεωφορείο να ξεκινήσει. Επιλέγουμε το λεωφορείο
όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο κώδικας μας έχει αδειάσει, γιατί άλλος ο κώδικας της γάτας και άλλος ο κώδικας του λεωφορείου. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει ακριβώς όπως η γάτα, όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία. Okay. Οπότε πάω στα συμβάντα όταν γίνει κλικ σε πράσινη σημαία. Το λεωφορείο επίσης θέλουμε να κυλήσει προς τα δεξιά. Υπάρχει εδώ μια εντολή στην κίνηση, η οποία λέει ολίσθησε. Αυτό δεν το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ολίσθησε. Το οποίο σημαίνει πήγαινε σιγά σιγά. Θέλουμε το λεωφορείο λοιπόν όπως είναι από αυτή τη θέση να πάει κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Δηλαδή να είναι ας πούμε 170 μείον 120. Βάζουμε συντεταγμένες. Βάζω το λεωφορείο εδώ. Τώρα δε. Πώς το έκανα αυτό. Αυτά τα νούμερα, Μάνο, πώς μπορούμε να ξέρουμε τι πρέπει να γράψουμε. Τέλεια, θα σου πω. Πάω το λεωφορείο εδώ δεξιά. Το πάω εκεί πέρα που θα ήθελα να πάει. Okay. Τη στιγμή που είναι εδώ το λεωφορείο, εδώ πέρα γράφει συντεταγμένες. Το χ λέει 265 και το ψ μείον 120. Οπότε αυτή είναι η θέση στην οποία θέλω να φτάσει. Και του λέω πήγαινε σε αυτή τη θέση. Στην ουσία δηλαδή κάνουμε κάποιες δοκιμές. Βάζουμε κάποια τυχαία μέχρι να βρούμε ακριβώς αυτό που όχι θέλουμε. Τυχαία. Κοίταξε, μπορείς να κάνεις και τυχαία. Απλώς τι έγινε. Το βάζω στο σημείο που θέλει να πάει. Όσο μετακινείς το λεωφορείο, αλλάζουν τις συνταγμένες σου. Δηλαδή, κοίταξε, το δείχνει βάζω εδώ. Κάποια νούμερα, ναι. Έτσι, τα δείχνει εδώ πέρα. Αν το δεις από υπολογιστή, θα φαίνεται πιο καθαρά. Εδώ φαίνεται το χ και εδώ το ψ. Οπότε, ουσιαστικά τι έκανα, το βάζω στη θέση που θα ήθελε να πάει, κοιτάω τι νούμερα βάζει εδώ και το βγάζω εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το ίδιο θεματάκι όπως και τη γάτα. Δηλαδή, το λεωφορείο το αφήνω να πάει δεξιά και μετά το τραβάω στην αρχική του θέση. Οπότε, τι θα κάνω για να πηγαίνει μόνο το στην αρχική του θέση. Θα βάλουμε πάλι το εξαφανίσου, εμφανίσου. Το λεωφορείο δεν έχει κάποιο εφέ εξαφάνισης, όπως η γάτα που μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Το λεωφορείο, όταν ξεκινάει, τελείως, όμως. Πηγαίνει, δεν σ' άκουσα. Ναι, ότι φεύγει τελείως όμως από την οθόνη σε λίγο. Δηλαδή, κάνει κίνηση, πάει δεξιά και φεύγει. Σωστό. Μπορούμε να βάλουμε, κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε ένα εξαφανίσου στο τέλος. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Ας το βάλω και από τώρα. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι το λεωφορείο, όταν ξεκινήσει με την πράσινη σημαία, να το τοποθετήσουμε στην αρχική του θέση. Η αρχική του θέση, κοιτάω εδώ πέρα, μου γράφει 0, ας πούμε, 0 και μείον 120. Πάω λοιπόν στην κίνηση και του λέω πήγαινε στη θέση 0 και μείον 120. Άρα, μόλις πατήσουμε την πράσινη σημαία, το λεωφορείο πηγαίνει στην αρχική του θέση και μετά ολισθαίνει στα δεξιά μέχρι ένα σημείο και εξαφανίζεται. Για να δούμε. Το λεωφορείο δεν ξαναεμφανίζεται. Οπότε τι κάνουμε. Τι κάναμε με τη γάτα και θα κάνουμε και το λεωφορείο για να ξαναεμφανιστεί. Τη γάτα που είχαμε το εξαφανίσου στο τέλος του κώδικα, είχαμε και ένα εμφανίσου στην αρχή. Ναι. Έτσι. Και το λεωφορείο, το οποίο εξαφανίστηκε στο τέλος, θέλουμε επίσης μια εντολή εμφανίσου στην αρχή, γιατί το χάσαμε. Πάμε. Νομίζω ότι η κίνηση του λεωφορείου είναι μια χαρά. Τι κάνουμε λάθος με το λεωφορείο όμως. Τι δεν πάει καλά με το λεωφορείο. Δείχνω το αρχικό.
Ενώ στο δικό μας το λεωφορείο ξεκινάει από την αρχή και δεν περιμένει καθόλου τη γάτα. Τι θα κάνουμε? Λογικά πρέπει να του πούμε για κάποια δευτερόλεπτα να σταματήσει. Να μην, μπράβο, να περιμένει κάποια δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι στον έλεγχο, οπότε με το που θα εμφανιστεί και θα πάει στην πρώτη του θέση, θα του πούμε να περιμένει κάποια δευτερόλεπτα. Πόσα δευτερόλεπτα? Για να δούμε. Η γάτα κάθε επανάληψή της κρατάει 0,1 δευτερόλεπτα και κάνει 25 επαναλήψεις. Άρα πόσο να περιμένει το λεωφορείο που ξεκινήσει? Το ίδιο, 0,1. 0,1 επί τις επαναλήψεις. Δηλαδή η γάτα περιμένει κάθε φορά 0,1 και το κάνει 25 φορές. Εγώ λέω με 2,5 δευτερόλεπτα είμαστε εντάξει. Θα το δούμε όμως. Πάλι με δοκιμές θα παίξουμε. Πώς πιστεύω ότι με 2,5 δευτερόλεπτα θα είμαστε εντάξει. Για να δούμε. Φαίνεται καλό? Φαίνεται εντάξει? Νομίζω ότι πάει λίγο γρήγορα. Ποιος, το λεωφορείο ή η γάτα? Το λεωφορείο. Να το βάλουμε να περιμένει λίγο ακόμα? Δηλαδή, πριν φτάσει η γάτα στην πόρτα, νομίζω έχει ξεκινήσει. Α, πολύ ωραία. Άρα να το βάλω 3,5 δευτερόλεπτα. Να περιμένει λίγο ακόμα. Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα. Το πρόβλημά μας είναι βέβαια ότι η γάτα είναι στο πίσω μέρος του λεωφορείου και δεν καταλαβαίνουμε αν προλαβαίνει να φτάσει την πόρτα. Σωστά? Σωστά. Οπότε μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τη θέση που κινείται το λεωφορείο. Τέλεια. Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή εδώ πέρα στις όψεις η οποία λέγεται... Επειδή αυτά είναι επίπεδα, δηλαδή... Υπάρχει το υπόβαθρο πίσω-πίσω και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού η γάτα κρύβεται πίσω από το λεωφορείο, τότε πρώτα είναι το υπόβαθρο, μετά είναι η γάτα και μπροστά-μπροστά φαίνεται το λεωφορείο. Δηλαδή, φαίνεται το λεωφορείο είναι μπροστά από τη γάτα. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τη γάτα μπροστά από το λεωφορείο. Αυτό λοιπόν το χειριζόμαστε σαν επίπεδα. Λέμε λοιπόν στη γάτα, στις όψεις υπάρχει μια εντολή που λέγεται πήγαινε σε επίπεδο υπόβαθρο ή προσκήνιο. Δηλαδή πήγαινε στο βάθος-βάθος ή έλα μπροστά-μπροστά. Θα πω λοιπόν εγώ στη γάτα, έλα στο προσκήνιο, έλα μπροστά. Έτσι ώστε να τη βλέπουμε. Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε αυτά μέχρι την πόρτα. Για να δούμε. Το είναι καλύτερα? Έτσι νομίζω. Ναι, τώρα είναι εντάξει. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σαν κίνηση τη γάτα την έχουμε καταφέρει. Εκτός εάν βλέπετε κάτι σε όλο αυτό το οποίο μου έχει διαφύγει και θα θέλετε να το βελτιώσουμε. Είναι λίγο πιο ψηλά από το δρόμο, νομίζω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Α, να σου πω κάτι. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, μια χαρά. Θα την κατεβάσουμε τη γάτα λίγο πιο κάτω. Η γάτα στο ψί της είναι στο μείον 130. Να σου πω κάτι, θα το πάω μείον 140. Να δούμε αν φαίνεται καλύτερα. Πολύ ωραία. Θέλει κι άλλο, είμαστε εντάξει. Νομίζω εντάξει είναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι σαν κίνηση η γάτα είναι πλέον άψογη και με τη διόρθωση που κάναμε και την κατεβάσαμε λίγο πιο κάτω. Τώρα, δεν ξέρω, θέλετε να δούμε και τον υποπόταμο που κάνει την κίνηση? Ή είναι τα ίδια βήματα ουσιαστικά? Μπορώ να το κάνω λίγο εν συντομία. Θα φέρω τον υποπόταμο
Νάτος υποπόταμος. Έχει και αυτός δύο ενδυμασίες. Όπως είχαμε μάθει, μπορώ να φέρω τον κώδικα από τη γάτα στον υποπόταμο. Ο υποπόταμος θέλω να ξεκινήσει από το σημείο μείον 180-140. Και θέλω επίσης, θέλω επίσης να τον στρέψω προς τα κάτω. Κοιτάξτε πώς το κάνω. Το βλέπετε. Τον βάζω να στρέφεται προς τα κάτω. Και θα κάνω τα ίδια βήματα. Δεν είναι όμως πολύ εντάξει. Τι θα διορθώνατε? Τι είναι λάθος με τον υποπόταμο? Θες να μας βάλεις λίγο το αρχικό? Δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. Ο υποπόταμος φτάνει και αυτός μέχρι το λεωφορείο. Ενώ στο δικό μας υποπόταμος εξαφανίζεται πριν φτάσει στο λεωφορείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε για να φτάσει μέχρι το λεωφορείο? Με το νούμερο των κινήσεων πάλι. Πολύ ωραία. Οπότε να το αυξήσουμε από 25 να το πάμε 40. Έφυγε το λεωφορείο. Τι θα κάνουμε? Ή θα μειώσουμε τις κινήσεις του λεωφορείου, ή θα κάπως... Ωραία, ή θα βάλουμε το λεωφορείο να περιμένει περισσότερο, ή ναι, θα βάλουμε τον υποπόταμο να τρέξει πιο γρήγορα. Ναι. Τι προτιμάτε? Και τα δύο δουλεύουν. Ναι. Να τρέξει πιο γρήγορα ο υποπόταμος. Μπράβο. Πώς θα τον κάνουμε να τρέξει πιο γρήγορα? Υπάρχουν δύο τρόποι να τρέξει πιο γρήγορα. Ή θα το πούμε κάθε φορά που κάνει την επανάληψη να προχωρήσει περισσότερα βήματα, ή θα περιμένει λιγότερο κάθε φορά. Διαλέξτε. Το ίδιο θα μας κάνει. Να διαλέξω μικρός. Ναι, 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 πες. Ποιο προτιμάς? Περισσότερα βήματα κάθε φορά ή να περιμένει λιγότερο? Περισσότερα βήματα κάθε φορά. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε. Αχ, το χάσαμε για λίγο. Πάμε στα 10. Α, κάτι δεν πάει καλά. Να το... Για να δούμε. Αυξάνω λίγο τα βήματα και μειώνω λίγο τις επαναλήψεις. Για να δούμε. Και ίσως να σας πω κάτι. Θα το βάλω να πάει και πιο κάτω για να φαίνεται και πιο φυσιολογικό. Όχι. Λίγο πιο πάνω. Κάτι δεν πάει καλά. Να το μειώσω στα 30. Θέλουμε να σταματήσει πριν την πόρτα. Καταλαβαίνετε, κάνω, το σταματάω λίγο πριν την πόρτα. Ωραία. Τώρα είναι εντάξει, νομίζω. Ναι, τώρα φαίνεται να είναι εντάξει. Δεν ξέρω, έχω παρατηρήσει ότι η επανάληψη ήταν και πριν 25. Έχει σημασία αυτό, ότι πάνε και τα δύο σχέδια με το ίδιο? Δοκίμασα να το αυξήσω, αλλά τελικά αυξήσαμε αυτά τα βήματα. Ναι, δεν πήγαινε. Ήταν τυχαίο, ναι. Αυτό λέω, μήπως ήθελε
Α, ήθελα τυχαία πάλι το ίδιο νούμερο, γιατί αυτό σκέφτηκα. Λέω, μήπως, επειδή κυρικά τα βάλαμε 25, μήπως ήθελε και αυτό 25. Νομίζω ότι έτυχε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε εντάξει με αυτό. Είδαμε ότι πετύχαμε μια κίνηση σαν κινούμενο σχέδιο, όπου αλλάζανε συνέχεια ενδυμασίες οι δύο φιγούρες μας, τα δύο αντικείμενά μας, και κάθε φορά κάνανε μια μικρή κίνηση, αλλάζανε ενδυμασία, μικρή κίνηση, αλλάζανε ενδυμασία, και αυτό επαναλαμβανόμενα. Αγκαλιάσαμε με αυτά τα blocks, γιατί τα blocks τα συγκεκριμένα αγκαλιάζουν κώδικα και επαναλαμβάνουν μόνο ότι είναι μέσα σε αυτόν τον κώδικα. Αγκαλιάσαμε αυτόν τον κώδικα, τον εκτελέσαμε 25 φορές και όταν τελείωσε ο κώδικας, εξαφανίσαμε και το ένα αντικείμενο και το άλλο, με τη λογική ότι βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο πλέον και γι' αυτό και εξαφανίζονται.